πλησιασμά λογισμού σκέψη πολύ το πιάνει. Ήτανε κι ο τραγουδιστής τσι νύχτας δεν εφάνει. Και μ' άλλο τρόπο εβάλθηκε ποιος είναι να κατέχει κι ώστε να μάθει και να είδει λιότερη νέγνια έχει. Και κάζει μια αναργαντινή από την αυλή του όπου καλό πληρώνονταν να βλέπουνε το κορμί του. Λέει τους πιάστε τα αρματά ποστά και μιμιμίτε κι αμέτε σε παραχωστό τόπο να φυλαχτείτε. Κι ως έρθει αυτός που τραγουδεί και παίζει το λαγούτο γρήγορα να το φέρετε εις το παλάτι ετούτο. Λίγο και πάση το ζημιό η δεκατριωμένη κάθε ένα στο ροδόκριτο είστε και κι ανημένοι. Εις ουρανό λιγουτσική από ήτον εχωσμένη το ρούτο με ένα σύντροφο αξάφρο και προπέρνει και άρχιζει πάλι το σκοπό το γλυκό ζαχαρένιο και χτυπά το λαγούτο του ως το είχε μάθημένο. Όσα του παραποτές έγινε ένα ειδόνι και το μεσάνυχτο περνά το φως θα βγει μόνη. Τότε σ' από το χαλασμά πηγαίνουν οι γιατριωμένοι κι ο σίδενορο το κρύτος σκολάζει και σωπαίνει και το λαγούτο του σκορπάει σε κατ' κομμάτια να μην τον εγνωρίσουνε κύματα ξένα μάτια. Και λέει και του φίλου του απόψε κάμε χρία να δείξουμε τη δύναμη κι όλοι μας την ατρία. Η όρεξή σου αν το βαστά να μη μας εγνωρίσουν απόψε κάμε το πρέπο και εσύ με το σπαθί σου στέκε κοντά βοήθα μου να πολεμούμε ομάδι και ελπίζω απόψε αχδί κι ότι δεν πάμε νεοί στον άδη. Το καλεσμά που γίνηκε η περασμένη σκόνη κάτεχε κόμουνε αφορμή και μαζοχτήκαν όλοι. Εν του τύπου στο χαλασμά η στέκα κι ανημένα ο βασιλιάς τους είπεψε να πιάσουν συνεμένα κι εγώ δεν θέλω να πιαστώ κανιάκο να ποτάνω και να με πάσει με νεκρό στο παλάτι απάνω.